Καλό πρωινό, καλημέρα σε εσάς και σε όλους που σας παρακολουθούν. Παγκόσμια ημέρα καταναλωτών σήμερα, σωστά το είπα? Σωστά, σωστά. Τι, ονομαστικά έχετε δίκιο, έτσι είναι. Καθιερωμένη, ονομαστικά έχω δίκιο. Του Μάρτη. Τι γιορτάζουμε σήμερα και τι μπορούμε... Ναι, τι γιορτάζουμε σήμερα και τι μπορούμε να γιορτάσουμε φέτος με αυτές τις συνθήκες όσον αφορά την Παγκόσμια ημέρα καταναλωτών. Βασικά, παραδοσιακά γιορτάζουμε την διακήρυξη των πρώτων τεσσάρων δικαιωμάτων του βασικών δικαιωμάτων του καταναλωτή, η οποία έγινε το 15 του Μάρτη το 1962 από τον αείμνηστο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Κένεντι, ο οποίος, πρέπει να το πω αυτόν, για να πείσει τη Βουλή και την Γερουσία της Αμερικής, γιατί και τότε δεν ήταν καλύτερα τα πράγματα που αφορούν τους καταναλωτές, να ψηφίσουν αυτά τα τέσσερα πρώτα βασικά δικαιώματα. Τους είπαν ότι, κύριοι, κράτος που δεν προστατεύει τον καταναλωτή είναι σαν να προστατεύει τους κλέφτες και τους απατεώνες της αγοράς. Εδώ είμαστε και σήμερα και ας κρίνει ο καθένας αν άλλαξαν καθόλου τα πράγματα. Εδώ καλά είπες εσύ του δύσμυρου καταναλωτή στην εισαγωγή σου τέλεια στην αρχή, ημέρα του δύσμυρου καταναλωτή. Ακόμα λίγο θα καταναλώσουν και εμάς, αγαπητέ μου Νίκο. Μας υπενθυμίζετε λίγο έτσι εν συντομία ποια είναι αυτά τα τέσσερα βασικά δικαιώματα του καταναλωτή επί ευκαιρία και της Παγκόσμιας ημέρας που γιορτάζουμε? Διότι αργότερα προσθεθήκαν και άλλα τέσσερα και έγιναν οχτώ από τα Ηνωμένα Έθνη τα άλλα τέσσερα. Είναι το δικαίωμα, είναι το βασικό δικαίωμα προς τη ζωή βασικά, και διαβάζω εδώ για παράδειγμα το πρώτο δικαίωμα, λέει ο καταναλωτής πρέπει να έχει πρόσβαση στα βασικά και απαραίτητα αγαθά και υπηρεσίες για αξιοπρεπή ζωή. Να το εξηγήσω αυτό γιατί έχει μεγάλη σημασία σήμερα με την όλη κατάσταση που ζούμε. Mm-hmm. Κατάλληλη υγιεινή και θρεπτική τροφή, αν μπορέσει να την έχει, καλώς. Ένδυση και υπόδηση. Αυτά πρέπει να διασφαλίζονται γιατί βασικά δικαιώματα μιας καλής αξιοπρεπούς ζωής, όπως λέει. Ένδυση και υπόδηση. Καταφύγιο. Στέγη. Χθες ήμουν σε ένα κανάλι, βγήκε μια νεαρή κοπέλα με δύο παιδιά, η οποία έκλαιε τη μοίρα της, όπως και πολλοί άλλοι βέβαια, που δεν μπορεί να έχει ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα για εκείνη και τα δύο παιδιά. Δηλαδή η οικογένεια της, το σύζυγό της, εκείνη και τα δύο παιδιά. Μια οικογένεια καθώς πρέπει. Δηλαδή ζούμε με τους γονείς με όλα τα συνεπακόλουθα προβλήματα, έτσι. Ναι, γιατί δεν μπορούμε να αντεξέλθουν οικονομικά, αντιλαμβάνω. Και οικονομικά προβλήματα. Κάπου διακόπτεται ο ήχος σας. Λοιπόν, μετά είναι, όπως είπαμε, να έχει καταφύγιο, στέγη δηλαδή, να έχει ιατρική φροντίδα και περίθαλψη. Αυτό λίγο πολύ το διευθετήσαμε. Και μετά ακολουθούν το δικαίωμα της ασφάλειας. Άλλη μεγάλη ιστορία με την ασφάλεια μας, του κάθε ενός της ζωής μας, αλλά και τις ασφάλειες όλες που πληρώνουμε. Όλα ακριβοπληρώνονται, έτσι, και από αυτόν και μόνο το κριτήριο, το ότι όλα ακριβοπληρώνονται, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ γίνεται διάκριση, επιλογή, πόσοι μπορούν και πόσοι δεν μπορούν να πληρώσουν. Έτσι. Και σήμερα τέταρτο, αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν αυξάνονται καθημερινά. Μετά είναι το δικαίωμα της πληροφόρησης, αυτό το οποίο κάνετε κι εσείς. Και πολύ καλά το κάνετε και ευχαριστούμε που μας δίνετε το δικαίωμα να ενημερώνουμε και να πληροφορούμε τους καταναλωτές. Το δικαίωμα της εκπροσώπησης. Άστο αυτό. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Εδώ δεν έχουμε τον Επίτροπο Καταναλωτή που τον έχουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε την ανεξάρτητη αρχή ασφάλειας τροφίμων. Πολύ σημαντικό για την υγεία μας, για την υγεία των παιδιών μας. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας ανεξάρτητος φορέας. Σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει. Στην Κύπρο δεν υπάρχει. Έχουμε την υπηρεσία λοιπόν, προστασίας κατά. Μετά είναι το δικαίωμα, να τα ολοκληρώσω, της αποζημίωσης, το δικαίωμα της εκπαίδευσης και το δικαίωμα για υγιές περιβάλλον. Αυτά είναι τα 8 βασικά δικαιώματα του καταναλωτή. Μάλιστα. Εμείς στην Κύπρο έχουμε την υπηρεσία προστασίας καταναλωτή. Έχουμε όμως και πολλές αυξήσεις. Η υπηρεσία, συγγνώμη να διορθώσω, υπηρεσία δίθεν προστασίας του καταναλωτή. Αλλά εμείς λέμε προστασίας των κλεφτών και των απαταιώνων της αγοράς. Να το εξηγήσουμε. Γιατί ακόμα και με τον νόμο που εψήφισαν τελευταία το 2021, 12 του Μάη, με τον νόμο για την προστασία του καταναλωτή, ο οποίος έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ τα έκαναν όπως βολεύει τα συμφέροντα. Έθαμπος λεπτομέρειες, τα λέμε άλλες φορές. Η αλήθεια είναι ότι δεν προστατεύεται ο καταναλωτής. Και εμείς τελευταία έχουμε στοχεύσει και οι δύο οργανώσεις των καταναλωτών στην Κύπρο, γιατί σε άλλες χώρες, πρέπει να πούμε στην Ελλάδα, υπάρχουν 20-40 και σε άλλες χώρες 60 και περισσότερες οργανώσεις. Στην Κύπρο έχουμε δύο οργανώσεις
Και οι δύο οργανώσεις συμφωνούμε στο βασικό ότι δεν προστατεύεται ο καταναλωτής. Έχουμε πάει, έχουμε συζητήσει και με την Υπουργό και με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου. Είπαμε ότι δεν θέλουμε πλέον αυτή την υπηρεσία στο Υπουργείο του Εμπορίου, της Ενέργειας και της Βιομηχανίας. Η διαπλοκή είναι φανερή. Θέλουμε ένα ανεξάρτητο θεσμό, το θεσμό της προστασίας του καταναλωτή, του Επιτρόπου του Καταναλωτή. Αυτός ο θεσμός που λειτουργεί σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, κύριε Αριστοδήμου, άρα, έχετε βρει συμμάχους από πλευράς κομμάτων για αυτό το θέμα? Δεν ξέρω. Για να σας πω την αλήθεια, ναι. Ψελίζουν όταν τους μιλούμε και στη Βουλή είναι εκεί και μας είπαν περιμένετε ως το Μάρτι. Είναι Μάρτις και θα τους δούμε. Και ακόμα μιλήσαμε και την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή. Αλλά να σας πω κάτι. Στην Κύπρο έγιναν προσπάθειες. Δυστυχώς δεν το θέλουν. Να σας πω γιατί δεν το θέλουν. Γιατί το ένα κόμμα υποστηρίζει τα μεγάλα συμφέροντα, τα οποία υποστηρίζει και η εκάστοτε κυβέρνηση, όπως βλέπετε, γιατί υπάρχει διαπλοκή. Αυτό στην Κύπρο, ξέρεις, this is Cyprus, συγγνώμη δηλαδή, προσβάλλομαι και που το λέω, αλλά κάθε φορά, αλλά δυστυχώς μας το κόλλησα στο μέτωπο. Και όπου πάμε, όπου κυκλοφορήσουμε, μας το λένε, this is Cyprus, είναι από την Κύπρο. Και χτες μιλούσαμε έναν που κάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες και στο εξωτερικό και μου έλεγε ότι για να πω, λέει, ότι από πού είμαι όταν με ρωτούν, είμαι Κύπριος Έλληνας, Ελληνοκύπριος, λέει, από την Ελλάδα, Έλληνα, Ελλάδα, Κύπρος. Βάζει δηλαδή και την Ουράν, που δεν ξέρω αν είναι και καλύτερα και η Ελλάδα βέβαια, σε πολλά πράγματα έχει βελτιωθεί και μας έχει ξεπεράσει. Πάντως από αλλά, θέμα... εν πάση περιπτώσει, έχουμε πρόβλημα. Από θέμα ύψους των τιμών στα καύσιμα, η Ελλάδα είναι σε πολύ χειρότερη μοίρα από εμάς. Δεν είναι, όχι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί στην Ελλάδα, βέβαια είναι, η πραγματικότητα είναι ό,τι είναι, αλλά εκεί δεν είναι τα καύσιμα όπως η δομή, η τιμή της τιμής των καυσίμων. Είναι ότι έχουν και το ΦΠΑ πολύ ψηλότερο. Εκεί. Εμείς έχουμε το ΦΠΑ 19%. Ναι, όμως η τελική τιμή που φτάνει στον καταναλωτή είναι πιο ψηλή. Ορίστε. Η τελική τιμή, λέει, που πληρώνει ο καταναλωτής για καύσιμα τιμή, είναι πολύ ναι, πιο ψηλή. Ναι, αλλά η τελική τιμή, συγγνώμη αγαπητέ Νίκο, η τελική τιμή για να συγκρίνουμε, πρέπει να συγκρίνουμε ίσα πράγματα. Δεν έχουμε εμείς μετρό, δεν έχουμε δημόσιες συγκοινωνίες, δεν έχουμε τους μισθούς που έχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε έτσι και να λέμε ότι η Κύπρος ευρίσκεται στα πιο ακριβά επίπεδα των ευρωπαϊκών κρατών στα καύσιμα. Από τη μέση και πάνω, είμαστε περίπου στη μέση. Έτσι, άρα δεν είμαστε και οι φτηνότεροι και έχουμε χώρες οι οποίες μας ανταγωνίζονται του ίδιου επίπεδου, ακόμα και πιο μικρές χώρες όπως η Μάλτα για παράδειγμα, που είναι πολύ καλύτερες